λάπα να ληστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυρεύω. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελα. Και μια που σας μιλάμε για το μεγάλο εναλλακτικό φεστιβάλ του Ιωνίου που ξεκινάει σήμερα το βράδυ, απόψε το βράδυ στα παλιά Βλαχάτα Σάμις, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον υπεύθυνο επικοινωνίας του φεστιβάλ, τον κύριο Φώτη Βαλάτο, και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα, τι κάνετε? Όλα καλά. Ετοιμαζόμαστε για το φεστιβάλ που η αλήθεια είναι μας έλειψε πέρσι που δεν έγινε, αλλά φέτος χαιρόμαστε που επιστρέφει. Επιστρέφει και δρυμύτερο κιόλας, έτσι, και το καλύτερο line-up που έχουμε, που έχει τα τελευταία 4 χρόνια που γίνεται εδώ στα παλιά Βλαχάτα, με πολύ μεγάλα ονόματα όπως ο Γιάννης Αγγελάκας που ακούσαμε πραγματικά και πριν από την ραδιόφωνο σας, ο Παύλος Παυλίδης που είναι αύριο το μεγάλο όνομα, και την Κυριακή η Μόνικα μαζί με τους Planet of Zeus. Σας είπα τώρα τα 3-4 μεγάλα ονόματα, ναι, αλλά συνολικά είναι 14 συγκροτήματα και 10 DJs οι οποίοι θα ανέβουν εδώ στη σκηνή της Αρίθρας. Και πραγματικά, επειδή το έχω επισκεφτεί, το φεστιβάλ είναι μοναδική, και το λέω και το εννοώ, μοναδική, ναι, η ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Εντάξει, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο να διοργανωθεί ένα φεστιβάλ σε ένα εγκατελειμμένο χωριό, και πόσο μάλλον σε αυτό το πανέμορφο εδώ μέρος της Κεφαλονιάς. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Χωριό, έτσι, δηλαδή μπαίνουμε μέσα στα ερείπια πραγματικά και... Ναι. Έλεγα προχτές ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και για κάποιον ακόμα που δεν τον ενδιαφέρει άμεσα η μουσική, να επισκεφτεί το Σαρίστα για να δει έτσι λίγο πώς ήταν η προσεισμική Κεφαλονιά, να περιεργαστεί τα παλιά κτίρια, να περιπλανηθεί στα παλιά σοκάκια του χωριού, να ζήσει λίγο και να ονειρευτεί, να φανταστεί μάλλον πώς ήταν να ζει κάποιος πριν το 1953 εδώ στην Κεφαλονιά. Και πραγματικά, εκτός από τις συναυλίες, υπάρχουν και άλλα πολύ όμορφα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά δρόμενα. Επίσης είναι ένα πάρα πολύ δυνατό κομμάτι φέτος, νομίζω το καλύτερο παράλληλο κομμάτι που είχαμε τα τελευταία χρόνια στο Σαρίστρα. Πολύ δυνατές εκθέσεις εικαστικών, φωτογραφίας, κάποια installations και διαλέξεις πολύ σημαντικές που θα γίνουν, και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να πω τώρα, μια και είπα διαλέξει την Κυριακή, για όποιον ενδιαφέρει, στις 8 η ώρα το απόγευμα θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη για την πολιτιστική κληρονομιά της Κεφαλονιάς όσον αφορά την αρχιτεκτονική και τους παραδοσιακούς οικισμούς. Πολύ ωραία. Και περιμένουμε έτσι με αγωνία να ακούσουμε και αυτό πέρα από τα μουσικά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Φώτη, και σου μιλάω στον ελληνικό γιατί είσαι ένα νέο, ναι, παιδί. Σαφώς, εννοείται. Πώς προέκυψε η ιδέα για αυτό το επιτυχημένο, το Σαρίστα Festival? Νομίζω, θα το πω και λίγο ρομαντικά, ότι το χωριό μας κάλεσε να το κάνουμε. Θεωρούσαμε κάπως έτσι υποχρέωσή μας να αναβιώσουμε, να δώσουμε λίγο ζωή σε αυτό το χωριό που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν οι παππούδες μας, και να του δώσουμε ζωή, λίγο ζωή, μετά από 60 τόσα χρόνια που παραμένει έτσι έρημο και άδειο. Πολύ όμορφο ακούγεται αυτό, πραγματικά. Ναι. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις ότι στο Σαρίστα επίσης ιδιαιτερότητα, ότι ο κόσμος που έρχεται πέρα από τους νέους, γιατί σαφώς έχει ένα νεανικό προσανατολισμό λόγω του μουσικού του ύφους, ότι πέρα από τους νέους έρχονται και πάρα πολλοί ηλικιωμένοι, οι οποίοι βλέπουν το χωριό τους, το οποίο είχαν μεγαλώσει, είχαν γεννηθεί εκεί, να αποκτά ζωή για μερικές ημέρες. Ποιοι βρίσκονται από πίσω, είσαστε όλοι Κεφαλονίτες, αυτοί που ασχολείστε με αυτό το... Είμαστε Κεφαλονίτες, είμαστε όλοι από εδώ την περιοχή της Σάμις, φίλοι από παλιά. Αρκετά μουσικόφιλοι, οπότε όλο αυτό το κράμα γέννησε και την ιδέα του να γίνει το Σαρίστα Festival πραγματικότητα. Και όπως φαίνεται και κάθε χρόνο, και νομίζω, όχι νομίζω, είμαι απολύτως σίγουρο ότι θα το δούμε και αυτό φέτος, χρόνο με το χρόνο γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, ακόμα σπουδαιότερο, ακόμα, ναι, σημαντικότερο. Γιγαντώνεται δηλαδή. Και εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες διοργανωτές συνοβλιών. Η διοργάνωση γίνεται από μη κερδοσκοπική κερδοσκοπικό οργανισμό. Δεν έχει σκοπό το κέρδος, και αυτά τα δημοσιεύουμε και μετά το πέρας το φεστιβάλ. Είμαστε ερασιτέχνες αυτό το πράγμα, οπότε και εμείς μαθαίνουμε πάνω σε κάθε διοργάνωση, και γι' αυτό κάθε φορά γινόμαστε καλύτερα και θέλουμε να το εξελίσσουμε και να το αναπτύσσουμε όλο και καλύτερα κάθε χρόνο. Στήριξη έχετε για όλο αυτό? Χωρίς στήριξη δυστυχώς δεν θα ήταν εφικτό. Ευτυχώς υπάρχουν, μετά από πολύ κόπο και τρέξιμο, καταφέραμε και βρήκαμε τους χορηγούς τους απαραίτητους, ώστε να γίνει βιώσιμο το φεστιβάλ.
και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και προχωράμε μαζί τους. Γιατί θυμάμαι πέρσι είχαν πολύ στεναχωρηθεί που τελικά δεν είχε καταφέρει να υλοποιηθεί και να έχουμε. Πέρυσι με τα γνωστά γεγονότα. Με τα γνωστά γεγονότα, ήταν. Πάρα πολλά φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα. Ήταν το Σαρίστα, το οποίο ακυρώθηκε, ήταν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά εντάξει, όπως σας είπα και πριν, στην αρχή μας έδωσε αυτό δύναμη και μεγαλύτερη όρεξη να το κάνουμε πολύ καλύτερο το φετινό. Κάτι πολύ σημαντικό, επειδή με ρωτάνε και μας στέλνουν συνέχεια και μηνύματα στο Facebook διάφοροι, το φεστιβάλ είναι δωρεάν, έτσι. Πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, βέβαια. Δεν έχει είσοδο, δεν υπάρχει εισιτήριο. Θα υπάρχει στην είσοδο ένα κουτί για όποιον θέλει να αφήσει κάτι να βοηθήσει το φεστιβάλ, αλλά είναι τελείως στην ευχέρεια του κάθε επισκέπτη. Αυτό το παρακαλούσαμε, επειδή θα δει ένα θέαμα το οποίο σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις στα φεστιβάλ την Ελλάδα θα το πλήρωνε 10 με 12, ίσως και 15 ευρώ. Προσφέρουμε δωρεάν. Οπότε, όποιος έχει την ευχαρίστηση να αφήσει κάτι για να μπορεί να γίνει βιώσιμο και να συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια, θα ευχής έρχονται για όλους μας. Βεβαίως. Γιατί είναι καλό και για την περιοχή, για τις ΣΑΜΗ να γίνονται τέτοια γεγονότα, τέτοιες διοργανώσεις. Είναι πολύ σπουδαίο να μπορούν οι περιοχές να αναδεικνύουν τα κάλλη τους. Έτσι, και όταν λέω τα κάλλη τους, καταλαβαίνω και τη φυσική τους ομορφιά, αλλά και την παράδοση. Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σας και όπως και για όλο το νησί, όχι μόνο για την περιοχή της ΣΑΜΗΣ. Φυσικά, ναι, ανάλογα να γίνονται και στις υπόλοιπες περιοχές. Πιάνουμε επευκαιρία που γίνεται αυτό στην περιοχή της ΣΑΜΗΣ. Ακριβώς, και νομίζω ότι είναι και πολύ έτσι καλό και αισιόδοξο ότι μπορούν ωραία πράγματα να γίνουν και με έτσι ιδιωτικές πρωτοβουλίες, χωρίς να έχουμε πάντα ανάγκη και το οποίο να είναι το κράτος και μια στήριξη, ας πούμε, του κρατικού φορέα που, όπως ξέρουμε, χωλαίνει πάρα πολύ και ο κόσμος πια δεν έχει και πολλή εμπιστοσύνη σε αυτούς τους φορείς, δεν είναι. Οπότε νομίζω ότι αυτό μπορεί να έχει ήδη ενεπνεύσει, νομίζω, και άλλους πυρήνες ανθρώπων σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως έχουν τελευταία 2-3 χρόνια βλέπουμε και άλλα αντίστοιχα φεστιβάλ να ξεφυτρώνουν σε νησιά και του Αιγαίου και αλλού, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που όλο αυτό το πράγμα αρχίζει και αναπτύσσεται και έχει και αρκετή επιτυχία. Οι καλλιτέχνες που, τι σας λένε, όταν τους λέτε ότι θα συμμετάσχει, ελάτε για να παίξετε για το Σαρίστρα Φέστιβαλ, τι σας λένε, ελάτε στην Κεφαλονιά, πώς σας αντιμετωπίζουν? Επειδή τα τελευταία 2-3 χρόνια ακούστηκε αρκετά το φεστιβάλ, μπορώ να σας πω ότι όλοι μας παρακαλάνε, μπορεί να ακουστεί υπερβολικό, αλλά όλοι θέλουν να παίξουν, να έρθουν και να παίξουν σε αυτό το μαγικό, το οποίο θα κρατήσω πολύ την κουβέντα του Παύλου του Παυλίδη, ο οποίος παίζει αύριο, ο οποίος είχε παίξει και το 2013 στην κίνητους Αρίστρα. Ο άνθρωπος, ξέρουμε όλη την προϊστορία, ξέρουμε την ιστορία του με ξύλινα σπαθιά, της όλη του καριέρα, έχει παίξει σχεδόν σε κάθε σημείο της ελληνικής επικράτειας και στο εξωτερικό, και όταν έπαιξε στο Σαρίστρα μας είπε ότι είναι από τα πιο ωραία μέρη που έχει παίξει ποτέ. Πραγματικά, πραγματικά. Εγώ πιστεύω δεν θα υπάρχει άνθρωπος που να έχει έρθει τα προηγούμενα χρόνια πάνω, να έχει παρακολουθήσει το Σαρίστρα και να έχει φύγει και να έχει πει τι ήταν αυτό τώρα. Όλοι μένουν εντυπωσιασμένοι από την ατμόσφαιρα και από ό,τι συμβαίνει εκεί πέρα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Συμφωνώ πάρα πολύ. Μέσα, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό. Οπότε, καλή αρχή να ευχηθώ εγώ σήμερα. Το Σαρίστρα Festival ολοκληρώνεται την Κυριακή, έτσι? Ναι, ναι, ακριβώς, την Κυριακή. Μετά το πέρας των συναυλίων υπάρχουν και DJs που το πάρτι συνεχίζεται μέχρι τις πρωινές ώρες για όποιον έχει το κουράγιο και την όρεξη να κάτσει. Σας περιμένουμε όλους. Όπως είπαμε, δωρεάν είσοδος. Οι συναυλίες ξεκινούν στις 9. Ο χώρος ανοίγει στις 7 για κάποιον που θέλει να έρθει νωρίτερα να περιεργαστεί τις εκθέσεις, να ακούσει τις διαλέξεις και όλα τα άλλα δρόμενα που θα συμβούν στο παλαιό χωριό. Ωραία. Αυτά. Και σας περιμένουμε. Και υπάρχουν υποδομές, από ό,τι θυμάμαι, και για πάρκινγκ και για όλα. Υπάρχει πάρκινγκ, υπάρχουν χημικές τουαλέτες, υπάρχει σαφώς το μπαρ, το οποίο έχει ποτά, snacks. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο χώρος έχει καθαριστεί και είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Σας περιμένουμε, δεν είναι κάτι άλλο. Εγώ το μόνο έχω να πω ότι καλό είναι όποιος θα έρθει να έρθει σχετικά νωρίς, για να μην ταλαιπωρηθεί, να παρκάρει την ησυχία του και να απολαύσει το χώρο χωρίς ταλαιπωρία. Και να έχει και χρόνο και να δει από την αρχή όλα τα συγκροτήματα που θα βγουν, μέχρι να φτάσουμε στην κορύφωση τη σημερινή που είναι ο Γιάννης Αγγελάκας. Σ'
Σαφώς, πραγματικά είπα, αναφέραμε στην αρχή τα 3-4 πιο σημαντικά, αλλά και τα 14 σχήματα. 14 σχήματα σημαντικά. Είναι πολύ, είναι πολύ, πολύ καλά όλα. Από, δηλαδή, από τα συγκεκριμένα που θα βγουν από τις 9 η ώρα μέχρι και το βράδυ είναι όλα πολύ, πολύ καλά. Αξίζει δηλαδή την προσοχή σας. Και από ό,τι ξέρω, Φώτη, έρχεται κόσμος και από άλλα μέρη αποκλειστικά για το φεστιβάλ. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, έτσι δηλαδή. Βέβαια, ναι, εννοείται. Δηλαδή, σας είπα τα τελευταία χρόνια που ακούστηκε πάρα πολύ, έρχεται κόσμος από την Αθήνα, από την Πάτρα, αρκετός κόσμος που είναι κοντά πια. Και γιατί δημιουργεί και κάμπινγκ για να μένουν όσοι έρχονται εκεί στην περιοχή και να μην έχουν πρόβλημα. Το κάμπινγκ είναι λίγο μια κατάσταση γιατί όποιο θέλει μπορεί να μείνει με δική του ευθύνη. Δεν είναι κάμπινγκ οργανωμένο. Υπάρχει το κάμπινγκ το οργανωμένο που βρίσκεται στην περιοχή εδώ τη Άμις που μπορεί κάποιο να μείνει και εκεί οικονομικά. Αλλά αυτό είναι πολύ ευχάριστο να έρχονται άνθρωποι στην Κεφαλονιά και να λέμε πάμε στην Κεφαλονιά για να παρακολουθήσουμε το σοκ. Ναι. Πέντε μέρες εγώ να κάτσουμε και τις τρεις να δούμε το Σαρίστρα Φεστιβάλ. Όπως το είπες ακριβώς, ξέρω και αρκετό κόσμο ο οποίος με αφορμή και το Σαρίστρα επεκτείνει τις διακοπές του και κάθεται περίπου μια εβδομάδα και γυρνάει και το υπόλοιπο νησί. Οπότε επωφελείται και το υπόλοιπο νησί από αυτό το διοργάνωση. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Φώτη, όλα να... Εγώ ευχαριστώ, σας περιμένουμε. Πάνε καλά. Ναι, θα έρθουμε. Λοιπόν, να είστε καλά και θα τα πούμε από κοντά. Καλημέρα. Έγινε, καλημέρα, για χαρά.